βρε, δεν σου είπα να ετοιμαστείς μέχρι να σε πάρω. Για να με πας πού? Στον Νικήτα. Δεν μας έχει καλέσει για κουμκάνο Νικήτας. Μας έχει. Ε, τότε γιατί ρωτάς του. Και επαναλαμβάνεις τα ίδια σφάλματα. Είπαμε, όταν πηγαίνουμε στον Νικήτα, θα την είσαι πιο απλά, έτσι, σκέτη πρόκληση, το παράκανε. Πας στο παράκανα και ορίστε, αφού το παράκανα, δεν πάω πουθενά. Γιατί δεν πας πουθενά? Διότι έχει καλέσει και τον Πελοπίδα, το ήξερες. Βρε, άντια στον Πελοπίδα τώρα και ετοιμάσου φωτίστηκα. Με πήρε τηλέφωνο. Ποιος? Ο Πελοπίδας, τι σου λέω τόση ώρα. Και αυτή τη φορά το παράκανα εκείνος, όχι εγώ. Και λοιπόν, η πρώτη φορά ήταν με το παράκανα. Άρχισε πάλι τα ίδια. Συμβιβασμένο να ανεβάζει και συμβιβασμένο να κατεβάζει. Δεν πρόλαβα να ρωτήσω τι κάνεις, πώς είσαι και άρχισε. Και λοιπόν, ας άρχισε. Ναι, αλλά αυτή τη φορά. Ναι, αλλά αυτή τη φορά. Δεν με είπε μόνο. Δεν άρχισε. Δεν με είπε μόνο συμβιβασμένη. Όταν του είπα, όχι και αυτά κύριε Πελοπίδα, και εγώ συμβιβασμένη. Αυτό ξέρει τι μου είπε. Όχι μόνο είσαι συμβιβασμένη, μωρό μου. Αλλά και του κερατά συμβιβασμένη, μάλιστα. Τι, τι έκανε, λέει, τι σου είπε. Του κερατά. Ποιο, ο άντε τώρα μην του πω. Καλά, γεια σα, ωραία. Πού το πάει το του κερατά. Γιατί το έβαλε σε γενική πτώση. Ξέρω εγώ γιατί το έβαλε σε πτώση γενική. Ο ασυμβίβαστο τα είχα να λέει εμένα. Ναι, αλλά στην πορεία. Εμένα πρίστηκαν τα πόδια, δεν πρίστηκαν αυτού νου. Τον έχει δει εσύ να έχει πάει ποτέ σε πορεία, σε μια δήλωση. Όχι. Αλλά γιατί να λέει του κερατά. Αυτό δεν κατάλαβα και για την περίπτωση. Ποιο είναι αυτό ο κερατά. Εσύ ποιο θα ζει. Σε άσταστια τώρα γιατί θα τον πάρει ο διάβολο και. Και δεν φτάνει που πήρε τηλέφωνο, ήρθε κιόλα. Ήρθε. Πότε. Πριν. Σαν πολύ σημασία δεν δώσαμε. Μπα, καινούριο χαλί μου λέει, μπουχάρα, μπουχάρα. Ε, ναι, ρε, κύριε, μπουχάρα. Το παιδί μια γνωστή μου έπρεπε να φύγει για εγχείρηση έξω. Αφού κάποιο θα τη το αγόραζε όσο. Γιατί να το αγοράσω, εγώ του είπα. Και τι σου απάντησε. Κατάλαβα, λέει, κατάλαβα. Όταν βρίσκουμε και πτώματα πατάμε. Ποιο το λέει. Το πιο ρεμάλι, ο πιο αχαήρευτο. Απορώ πω ένα τέτοιο πρόσωπο, απορώ πω όλοι εσεί τον περνάτε για προοδευτικό άνθρωπο. Προοδευτικό άνθρωπο χωρί πρόοδο πάει. Και όταν σε είπε συμβιβασμένη του κερατά, τι του είπες? Τι να του πω, τα χάσα, του κλείσα το τηλέφωνο. Ω, λέω, αστεία, αστεία, αλλά όχι και να μας. Δεν του παραδώσαμε σημασία, αυτό είναι. Κάθε φορά που θα έρθει σπίτι, πότε προλαβαίνει αμέσως και ανακαλύπτει τι καινούργιο πήραμε. Πίνακα βλέπει, ασυνικά, επενδύουμε, σου λέει, επενδύουμε. Μας εκθέτει επικίνδυνα, κατάλαβες. Να έχεις δώσει τόσους αγώνες, να έχεις διακινδυνεύσει τόσες φορές και να σε δίνει στα καλά καθούμενα. Μόνο τη δραστικούς να μας βγάζει, το ξέρει. Πάψε να σε απασχολεί μόνο. Μου σπάς τα νεύρα, εδώ μου κάθεται. Για το καινούργιο το σπίτι που πήραμε, σου είπε τίποτα. Μου είπε, λέει, όταν είδε και το αυτοκίνητο που αλλάξαμε. Ωραία, λέει, αγοράζετε εσείς, εμείς θα τα πάρουμε. Ας έρθετε εσείς και πάρετε τα, του λέω. Ακού εμείς, εμάς δηλαδή που μας βάζει. Δεν τον αντέχω, κατάλαβες. Δεν αντέχω τον νεύρα του, την ειρωνία του. Δεν σε παλιός ξεπαλιός φίλος, θα του κόψει την καλημέρα, τελείωσε. Δεν σε χωνεύουν όταν έχεις και τρως και είσαι και προχωρημένος δημοκράτης. Οι δημοκράτες θα πεθαίνουν σε ψάχα δηλαδή. Δεν δικαιούνται τα καθά του πολιτισμού μας. Να τα μοιράσουμε, θέλει, επιτέλους σε ποιον. Και πώς ζουν, πού πάνε, τι κάνουν. Άλλοι ζουν σαν κρίση, το ξέρεις. Και εμείς επειδή. Άλλαξα, Πελοπίδα μου, τα πράγματα του λέω. Σήμερα μπορεί να είσαι και ιδεολόγος, αλλά να έχεις και μια κάποια άλλη. Δεν σου λέω να συμβαστείς, αλλά πώς να το κάνουμε. Άλλο ιδεολογία και άλλο το πώς να είμαι ιδεολογικός, ακλόνητη πάντα. Αλλά. Άλλο ιδέες και άλλο το. Ποιο. Αυτό του είπα. Και στο κάτω-κάτω, αν δεν κάνεις και λίγο τα στραβά μάτια, δεν ζεις. Εάν δεν πατήσεις και λίγο επιπτωμάτων, δεν ζεις. Πώς να το κάνουμε, δηλαδή. Εμείς επιπτωμάτων. Είδες να πατάμε επιπτωμάτων εμείς. Είπα λίγο, μόλις. Τρελάθηκες, και στο κάτω-κάτω το πτώμα, εμείς το βρήκαμε έτοιμο. Αλλά άλλο το έκαιξε, ενώ τη φίλη σου που τη πήρε την μπουκάρα. Άλλο να πατάς ένα έτοιμο πτώμα, και άλλο να το φτιάξει εσύ ο ίδιος, αφού ενδιαφέρει. Ε, άμα το βρεις έτοιμο, το πατάς, τι θα κάνεις. Ε. Λέω τώρα, μην παίρνεις με τρίτη ό,τι λέω. Με έχει μπερδέψει αυτός ο ανόητος, τι θέλεις τώρα, με μπερδεύεις κι εσύ. Να μην την αγόραζα αφού την πουλούσε. Λέω, εν γέννη. Να μην λες ούτε εν γέννη. Δεν θα την αγόραζε ένας άλλος. Είπα εν γέννη. Το μπάσταρδο. Που την έδωσε μπουχάρα, κατάλαβες. Μην ξαναπείς αυτή τη λέξη. Γιατί σκίζω, άκουσες. Ναι, αλλά σε περνάει και κάποιος καπιταλίστ επειδή πήρε μια μπουχάρα. Επειδή έχει καινούργιο αυτοκίνητο. Επειδή τέλος πάντων έχει ένα μαγαζί με ένα-δυο σπίτια. Και γιατί τα έχει. Για να διατηρείς την ελευθερία σου τα έχει. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς τον εννοούν τον αγώνα. Θέλουν δηλαδή να μην τρώμε, να υποσυτιζόμεθα. Αγώνας είναι να έχει κανείς τις ιδέες του, να. Οι ιδέες στο κάτω-κάτω είναι το πάνω. Το πόσα πιάτα θα φάσει είναι. Ε, αυτό του είπα. Τις ιδέες να διατηρούμε, του λέω. Αυτό είναι, μπορείς. Και να έρχεται τώρα αυτός και να σου λέει: ωραία, αγωνιστές είστε.
κι εσείς. Αγωνιστές με μπουχάρα. Μην ξαναπείς τη λέξη μπουχάρα που να πάρει ο διάβολος. Εγώ σου τι λέω ή αυτός. Σου λέει όλη η υψηλή κοινωνία παίζει κουμπκάν. Υψηλή κοινωνία εμείς. Ποιοι εμείς. Γιατί η χαμηλή κοινωνία δεν παίζει δηλαδή. Τι παίζει. Δεν ξέρω εγώ. Το πουλί της παίζει. Έγινε πια της μόδας. Συμβιβασμένη και συμβιβασμένη. Και επιτέλους τι πάει να πει συμβιβασμένος. Εγώ θα του πω. Να ανοίξει ένα λεξικό, να μάθει πάει να πει και μ' αρέσει, που κατά τα άλλα είναι και πολύ ωραίος ο άτμος, ε. Όλο καλά μπορεί. Μπουχάρα, μπουχάρα. Μην την ξαναπείς γιατί σε πνίγω, άκουσες. Αυτό να πνίξεις, όχι εμένα. Άστα μου, και πάψε να έχεις το κόμπλε του συμβασμένου. Δεν θέλω να με λέει αφού δεν είμαι, γιατί να με λέει. Θέλω εγώ να με λέει. Δεν μεγάλωσα εγώ σε σπίτι αντιδραστικών και συμβιβασμένων. Για να έρχεται τώρα αυτός να με λέει συμβιβασμένη και μάλιστα του κερατά συμβιβασμένη. Μην ξαναπείς αυτή τη λέξη που να πάρει ο διάβολος, θα τον πνίξω, άκουσες. Επιτέλους. Πολιτικά ανήκουμε στο προοδευτικό στρατόπεδο. Τι θέλει τώρα. Μονοπόλιο θέλει να το έχει. Μην είσαι ηλίθια, μωρέ. Έτσι είναι οι συμβασμένοι. Και πώς είναι. Έχουμε εμείς σχέση με υπουργούς, με άτομα της εξουσίας. Αυτοί είναι οι συμβασμένοι, όσοι έχουν σχέσεις. Όσοι έχουν. Βέβαια, όσοι έχουν. Εμείς δηλαδή δεν έχουμε. Ε, σχέσεις. Όχι, βέβαια. Τώρα εκτός αν εννοείς τις τυπικές επαφές. Βρε, είμαστε κυβερνητικοί στο κάτω-κάτω. Τι ψήφισες. Τι ψηφίσαμε. Δεν ξέρει το κτίνος τι ψηφίσαμε. Του το είπα. Και ξέρεις τι μου απάντησε. Αν ξέρατε ότι θα πάρει την εξουσία το κόμμα που ψηφίσατε, θα το ψηφίζατε. Είναι και παλιάνθρωπος δηλαδή. Είσαι από κακή πάστα, του λέω. Και τι αυτή την περίπτωση έχουμε κάνει τίποτα λοβιτούρες εμείς, με την έννοια που εννοούν τη λοβιτούρα. Και τότε τι εννοεί όταν ο ανόητος όταν σε λέει συμβιβασμένο. Θα με σκάσει να ξεκαθαρίσει τη θέση του να δούμε τι εννοεί. Αυτόν που συμβιβάζεται, αυτόν που έχει ενταχθεί και όχι όποιον όποιον. Τον ενταγμένο στο σύστημα είναι που βγάζει και 2 και 3 το μήνα, που ζει πλουσιοπάροχα, που έχει σπίτια, μαγαζιά, υπόπεδα, αυτοκίνητα. Ξέρω εγώ ρε παιδί μου. Τότε, εδώ που τα λέμε, άμα τα έχει όλα αυτά, γιατί να φωνάζεις, γιατί να διαμαρτύρεσαι. Τότε και ενταγμένο είσαι και όλα τα κέρατε. Εσύ και εδώ που τα λέμε, γιατί να μην είσαι. Μαγαζιά δεν πες. Ε, μαγαζιά. Μπορεί. Μαγαζί δεν έχεις κι εσύ τώρα. Εγώ έχω μαγαζί, όχι μαγαζιά. Και τι μαγαζί δηλαδή τώρα. Αυτό το μήνα δεν είπες ότι σου έμειναν καθαρά 2. 2. Όχι 3. Και ησυχία έτσι, γιατί εφοριακός μένει από κάτω. Και τι να έκανα, μου ήρθανε. Είναι και πόσο τυχερός είσαι, ποιο μήνα γεννήθηκες, ποιο οροσκόπιο έχεις. Βρε, τι έχουμε εμείς δε που μπορεί να μας καταλογήσει κανείς, τι έχουμε. Chris Craft. Παλιό. Μεταχειρισμένο το πήραμε. Και η κόπεδα, ένα στο μάτι, ένα στο... Η καρστονιέρα στην Ιουλιανού, το ρωτήρα στην Πατησίων. Δεν χρειάζεται. Βρε μόνο οι 3 τσαρούχινες που έχεις. Βρε έτσι και ακούσουν οι κλέφτες ότι έχουμε κνήσει ο τσαρούχι. Καήκατε. Αντίγραφα. Και είπαμε. Άλλο να βγάζει 140 και άλλο 200. Διαφέρει. Σκατά διαφέρει. Ποιος ξέρει τι βρωμιές κάνεις στο μαγαζί και πλουτίζεις. Δηλαδή μπορεί να έχει και δίκιο ο άνθρωπος, ε. Εσύ βλέπεις δεν κάνεις. Ε. Δεν ήταν βρωμιά που πήρες την μπουχάρα. Ώστε έτσι το βλέπεις. Αν ήθελες τις δάνειζες της φίλης σου. Και όχι να τρέξεις να την πάρεις όσο. Δεν το ήξερες ότι την πήρα όσο δεν στόπα! Ωραία. Και τι θες τώρα, μία σου και μία μου. Θα γίνει το κέφι αυτού του μπάσταρδου τώρα. Να μαλώσουμε, θέλει αυτό, θέλει να διαλυθούμε. Αυτός μόνο σου φταίει! Και η κοινωνία. Είναι η κοινωνία αυτή, την εγκρίνεις. Και ο θείος σου. Ο καπιταλίστας ο θείος, όλο πάρε και πάρε. Του έλεγα, δεν θέλω πιάνο, δεν ξέρω πιάνο. Πάρτο, χρειάζεται, επενδύεις αυτός. Του έλεγα, όχι άλλα η κόπεδα. Πάρτα, χρειάζονται, επενδύεις αυτός. Ο θείος μου ή εσύ. Που έχει γεμίσει το σπίτι με ασημικά, πορσελάνες και κρύσταλλα. Ούτε αμαλία να ήσουν. Και εσύ να παραγγέλνεις 10 κιλά στο χασάπ. Να παραγγέλνεις όλο χαβιάρι και μπικ. Να τρώμε. Τι να το κάνω τώρα το πιάνο, μου λες. Και εγώ τι να τα κάνω τα ασημικά σου τώρα, μου λες. Δεν σε ρώταγα και μου έλεγες ναι. Εγώ δεν σε ρώταγα και μου έλεγες ναι. Και τώρα τι θέλεις, γιατί μου επιτίθεσαι. Εγώ σου επιτίθεμαι ή εσύ. Δικό σου φίλο ήταν στο κάτω-κάτω, δεν ήταν δικό σου. Βρε, είπα εγώ ήταν δικό σου. Σου ζήτησε ευθύνες. Και τι να κάνουμε, θα μαλώσουμε τώρα και γι' αυτόν. Τον μπάστα. Πτώματα σου λέει και! Σκάσμα σχεδία μου, έτσι. Δεν τα δημιούργησα εγώ τα πτώματα, έτοιμα τα βρήκα. Να το πεις! Του το είπα. Ο Γρουσούζης! Τι έχεις? Δεν ξέρω. Άρχισε πάλι εκείνο το σφίξιμο. Άντε πάλι να σε ξαναπιάσει η καρδιά σου, είδε τι γίνεται ένα σένα με τα εμφράγματα. Δικαιούμαι και εγώ, κυρία μου, να ζήσω, είτε δικαιούμαι. Δικαιούσε το ρωτάς! Εάν δεν έχεις λεφτά, πώς θα ζήσεις, ζεις! Έτσι που ακρίβει η ζωή. Τότε. Τι τα ξεφουρνίζει ο μπάσταρδος, ε. Τι θέλει. Και στο κάτω-κάτω αν έρθει ο σοσιαλισμός σας τα πάρει. Για μένα τα μαζεύω. Γι' αυτό. Αλλά πρώτα να έρθει. Όχι έτσι να κοροϊδευόμαστε τώρα. Βάλε κάτι για την ψύχρα και φύγαμε. Για να με πας πού στον Νικήτα. Βρες. Πιάσε τον Νικήτα. Στο φάλιρο θα σε πάω.
πιούμε πρώτα ένα γιούσακι. Μετά θα πάμε για μπιφτέκια στου Ζέρβα. Και μετά θα πάμε και στο Τσιτσάνι να ακούς τη συνεφιασμένη Κυριακή που σου αρέσει. Το τραγούδι μας. Θυμάσαι, το μπάσταρδο. Εάν δεν τα έχεις πιάσει κάπως τώρα, μπορούσε να ακούσεις από το στόμα του ίδιου του Τσιτσάνι τη συνεφιασμένη Κυριακή με 5.000 το ποτό μπορούσες. Και μετά δεν πάμε και στο Τζαβέλα να ακούσεις τα Αντάρτικα. Και εκεί έτσι, να νιώσουμε λίγο ευεξία. Και άστα τον Πελοπίδα. Βρε άστα να ψήνεται να βράσει το ζουμί του, ασχιστό διάβολο. Δεν θα πεθάνουμε κιόλας είπαμε, αλλά όχι και να πεθάνουμε. Έτοιμοι. Έτοιμοι.